Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ στο στούντιο. Γιώργος Γεωργιάδης μαζί μου. Έχει 10 λεπτά πριν να με σκοτώσει, γιατί δεν πρέπει να πάει στην αρχή. Όχι, όχι, όχι. Τουλάχιστον στο live δεν θα σε σκοτώσω. Γιώργο μου, τουλάχιστον στο live ναι. Θα τα κανονίσει ύστερα. Καλημέρα, καλημέρα. Φεύγει να δει την αρχή επισκοπή. Σε 40 λεπτά ξεκινάει η υποβολή. Ακριβώς, η οποία θα γίνει κυρίως μέσω αντιπροσώπων. Γιατί δεν πάνε. Εγώ δεν το κατάλαβα. Από τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωτικό, κάποιοι επιλέγουν. Ή θεώρησαν ότι είχαν κάποια άλλα θέματα. Στις προεδρικές είναι υποχρεωτικό. Ναι. Υπάρχει και παράβολο βέβαια εκεί. Ξέρεις, πληρώνει ναι, ο κάθε υποψήφιος. Χίλια. Πόσα είναι, πόσα είναι τα παιδιά. Χίλια. Δέκα χιλιάδες δεν είναι. Όχι, 10.000 δεν είναι. Θα το ψάξω και την επόμενη φορά να το πούμε. Εδώ δεν υπάρχει. Δεν πληρώνουν δεν υποψήφοι. Λοιπόν, επέλεξαν λοιπόν αφού κάποιοι άρχισαν να δηλώνουν πως δεν μπορούσαν ή είχαν άλλες υποχρεώσεις. Οι περισσότεροι επέλεξαν λοιπόν να μην πάνε σήμερα και να στείλουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω επιστολής, όπως είπε και ο Γιάννης Χαρελάου, το ενδιαφέρον τους, την υποβολή της υποψηφιότητάς τους για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Κάποιοι όμως θα είναι εκεί. Κάποιοι θα είναι εκεί. Δια φυσικής παρουσίας. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Αν θέλεις να δούμε ποιοι θα πάνε, ποιοι έστελναν αντιπρόσωπο, αν θα πούν κάτι αντιπροσώπη, αν θα έχουν κάποιο μήνυμα. Ολοκληρώνονται στις 11 λοιπόν η υποβολή των υποψηφιότητων. Αναμένεται να είναι 7, χωρίς να αποκλείονται όπως είπαμε χθες βράδυ εκπλήξεις. Αν και το όνομα του Μεσαωρίας Γρηγόριου φαίνεται πως σιγά σιγά αποσύρθηκε. Έφυγε από την. Το κατάλαβα, γιατί περιμέναμε να δούμε κι εμείς 7 ή 8. Έπαιζε αυτός μάλλον ο πάμε στους 7 που δεν είναι λίγοι, είναι η μισή Ιερά Σύνοδος από τα 16 Θεώ. Μέλη. Είναι ένας αριθμός ρεκόρ. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σιγά σιγά και στα διαδικαστικά στην τελική ευθεία. 1000 εκλογικά κέντρα στις 18 του Δεκέμβρη. Έτοιμος είναι ο εκλογικός κατάλογος. Έχει δοθεί από το κράτος στην Εκκλησία για να τύχει της επεξεργασίας, δηλαδή να αφαιρεθούν και τα ονόματα που είναι άλλων θρησκευμάτων. Και στις αρχές Δεκεμβρίου η Κατερίνα Αγαπητού θα μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής σε μια ειδική πλατφόρμα που θα λέει ότι μπορεί να ψηφίσει στο τάδε εκλογικό κέντρο που θα είναι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της περιοχής, της Αγίου Δημητρίου κτλ. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τελικά, εκεί που θα στηθούν οι κάλπες, κάλπες δεν τις λέμε και αυτές, κάλπισαν, μην ναι. πω κάτι. Ναι, 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 ναι. Θα επιτηρούνται από κάποιον. Βεβαίως. Θα υπάρχουν κρατική λειτουργή. Ήδη η Αρχιεπισκοπή έχει ζητήσει το ενδιαφέρον από προεδρεύων, από άτομα που έχουν διατελέσει προεδρεύοντα σε προεδρικές εκλογές, σε βουλευτικές εκλογές, σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, που είναι κρατική λειτουργή και θα είναι παρόντες στην διαδικασία. Θα πρέπει να σας πω πως σήμερα στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθεί το θέμα των αρχιεπισκοπικών εκλογών, με την έννοια ότι και το κράτος εμπλέκεται σε αυτήν. Θα δουν πώς μπορεί να βοηθήσει το κράτος στην όλη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που πλέον έχει καθαρά κοσμικό χαρακτήρα. Δεν έχει αντιπροσώπους, εξοφίκιο, διάφορα άλλα, αν θέλεις, που δεν τέριαζαν, χαρακτηριστικά που δεν τέριαζαν σε μια εκλογική αναμέτρηση του σήμερα. Πηγαίναμε πάντα με κάποιους άλλους όρους της Εκκλησίας. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, αν και βεβαίως στην τελική απόφαση εξακολουθεί να λαμβάνει η Ιερά Σύνοδος. Και εκεί ακριβώς είναι που γίνεται η μεγάλη μάχη για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις, το τριπρόσωπο που θα πάει στην Ιερά Σύνοδο όποτε αυτή συγκληθεί. Ακόμα δεν έχουμε την ημερομηνία. Να σου, αυτό παίζεται τώρα, θα δούμε αν θα έχουμε πριν τις γιορτές ή μετά τις γιορτές. Ποιο είναι το πιο έτσι. Ξέρω εγώ. Αφού το τρέξαμε λίγο για να γίνουν εκλογές πριν τις γιορτές, τότε ίσως να γίνει κάπου μεταξύ. Αν και υπάρχει και το σενάριο, αφού μεσολαβούν οι γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και οι ιερείς μας έχουν άλλα έτσι, πιο επίγοντα καθήκοντα, για μένα πιο επίγοντα καθήκοντα, θα γίνουν αμέσως μετά τα φώτα. Θα μπορεί να συγκληθεί αμέσως μετά τα φώτα, δηλαδή ας πούμε στις 8 του Γενάρη, όπως είχε πει, ήταν η αρχική ημερομηνία. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί στην πορεία. Ο κόσμος, αυτό θα ρωτήσω και τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας, ο οποίος θα είναι μαζί μας σήμερα, είναι ο κόσμος για να σηκωθεί να πάει να ψηφίσει, που δείχνει ενδιαφέρον ο κόσμος για τις αρχιεπισκοπικές, έχω να σου πω. Υπάρχει ενδιαφέρον. Για να σηκωθεί να πάει να ψηφίσει, θα πρέπει να ξέρει γιατί πάει να ψηφίσει. Και γιατί στο λέω αυτό. Γιατί θέλω να δούμε λίγο, παρόλο που είναι μέσα στη διαδικασία, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, για το τριπρόσωπο εννοώ. Δηλαδή, ποιον επιλέγεις και ποια είναι τα κριτήρια που θα αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος από τους τρεις που θα περάσουν πρώτοι. Ο κόσμος, λοιπόν, πάει να ψηφίσει για τον ιεράρχη που θα θέλει να δει
αρχιεπίσκοπο. Ή θέλει να δει το τριπρόσωπο. Κύριο, γιατί θέλει να το δει αρχιεπίσκοπο. Ναι, αυτό πάει να το ψήφισει. Αν λοιπόν ο ιεράρχης του πει στο τριπρόσωπο, τότε εκεί μιλάμε για ένα νέο παιχνίδι, μια νέα διαδικασία. Όπου θα δούμε πώς θα υπάρξουν ισορροπίες μεταξύ των μελών της Ιεράς Συνόδου. Ξέρουμε ότι έχουμε ενώπιον μας κάποια ευαίσθητα ζητήματα, όπως το θέμα του ουκρανικού αυτοκέφαλου, όπου είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όχι μόνο τους ιερείς, αλλά και τους κοσμικούς. Υπάρχουν άλλα θέματα. Είναι και η Εκκλησία σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Mm. Ορθοδοξία γενικότερα. Ναι, και όπως φέρνεις την Εκκλησία στην σύγχρονη κοινωνία. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν και οι σχέσεις όλων με το φανάρι δεν είναι ακριβώς οι ίδιες με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, παίζει ρόλο ποιοι θα μπουν στο τριπρόσωπο. Ποια θα είναι τα τρία πρόσωπα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ακόμα και ο τρίτος σε ψήφους να εκλεγεί αρχιεπίσκοπος. Mm. Την προηγούμενη φορά, στις προηγούμενες εκλογές του 2006, βέβαια, ήταν διαφορετικές, βέβαια. Ήταν διαφορετικές, βέβαια, ο τρόπος εκλογής. Ναι, 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 ναι. Ίσως να μην έπρεπε να αναφέρω αυτό το παράδειγμα, ήταν εντελώς διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Ήταν διαφορετικό, έχουμε νέο καταστατικό. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ακόμα και ο τρίτος σε ψήφους του κόσμου μπορεί να εκλεγεί αρχιεπίσκοπος. Άρα υπάρχει μια μεγάλη σημασία στο να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Και ποιος θα είναι ο τρίτος. Να κυλήσουν βεβαίως όλα ομαλά. Είναι σημαντική και η παρουσία του κράτους. Αν θέλεις, δίνει περισσότερη ενίσχυση στο αδιάβλητο της όλης διαδικασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και σίγουρα θα είναι μια τρομερά ενδιαφέρουσα περίοδος γενικότερα και για τον κόσμο μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου, οπότε θα γίνει και ο πρώτος γύρος και των προεδρικών εκλογών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και εγώ μου. Σε ευχαριστώ. Έχεις 33 λεπτά. Με την κίνηση που υπάρχει, παρά τις προσπάθειες του κυρίου Καρούσου. Να σε πάρει ο κύριος Καρούσος, είναι εδώ. Θα χρειαστώ έτσι μια μικρή πτήση με αεροπλάνο για να φτάσω σε 34 λεπτά, αλλά θα το παλέψω. Λοιπόν, κάμε την αναπνοή σου, τη θετική σου την ενέργεια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και αν δεν πάρε το αυτοκίνητο του κύριου Καρούσου με το υπουργικό σου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.